Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα σας δώσουμε κάποια σημαντικά tip για τα hair extension. Πρώτο και σημαντικότερο tip είναι το χτένισμα. Το χτένισμα στη ρίζα. Το χτένισμα στη ρίζα γίνεται από μια εξειδικευμένη χτένα για extension, η οποία δεν έχει πύλια στην άκρη, έχει σιλικόνη και τρίχα και διαπερνά μέσα τις ενώσεις. Είναι το σημαντικότερο tip. Προσέξτε πως το λέω, το σημαντικότερο tip για να μην έχουμε απώλεια στην αφαίρεση, να μην γίνουν τζίδες οι ενώσεις. Μία ακόμη πολύ σημαντική συμβουλή είναι το πιστολάκι, η πρέσα που χρησιμοποιούμε είτε στο σπίτι μας, στο χώρο μας, είτε στο κομμωτήριο. Πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά τις ενώσεις, να μην έρχεται κοντά η θερμότητα, έτσι ώστε να μην φουσκώνει η κερατίνη και φεύγει. Ένα ακόμα σημαντικό tip είναι η παραλία, τώρα που έχει καλοκαιριάσει. Θέλουμε ένα προϊόν μαζί μας, το οποίο να είναι όξινο, ώστε να κλείνει τα λέπια. Κάτι τέτοιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαλακτική με νερό σε ένα βαπορεζατέρ, το οποίο θα ψεκάζουμε τα μαλλιά μας την ώρα που είναι να μπούμε στη θάλασσα ή στην πισίνα, ώστε αυτό το προϊόν, επειδή είναι λιπαρό, να μην μπορεί να κρατάει πάνω του το νερό. Άρα δεν θα κρατάει και το αλάτι που αφυδατώνει τα μαλλιά. Ένα ακόμα σημαντικό tip είναι, αφού τελειώσουμε το λούσιμο, πρέπει να προσέχουμε και να στεγνώνουμε πολύ καλά με το πιστολάκι τα μαλλιά μας, έτσι ώστε να μην σπάνε οι τρίχες και να τα χτενίζουμε αφού έχουμε στεγνώσει πολύ καλά τα μαλλιά μας. Ένα ακόμα σημαντικό tip για τα κορίτσια που φοράνε hair extension είναι το σαμπουάν. Πάντα χρησιμοποιούμε σαμπουάν όξινο, όχι αλκαλικό. Τα αλκαλικά σαμπουάν ανοίγουν τα λέπια της τρίχας και φαίνεται η τρίχα αφυδατωμένη, ενώ τα όξινα σαμπουάν κλείνουν τα λέπια της τρίχας. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό tip και τελευταίο είναι ότι πρέπει να κάνουμε το λούσιμό μας με χλιαρό νερό για να μην φουσκώνει η κερατίνη και να μην έχουμε καμία απώλεια των hair extension. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια. Λευτέρης Hair Extension.